κύριε Κολιέ. Καλημέρα, καλημέρα και καλή δύναμη να έχετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας και ζητούμε συγγνώμη γιατί δεν είμαστε ποτέ ακριβείς στην ώρα μας. Τι να κάνεις, είναι ζωντανή αυτή εδώ η εκπομπή και οι παρεμβάσεις είναι πολλές με αποτέλεσμα να ξεφεύγουμε. Συγγνώμη και πάλι. Προς Θεού. Κανένα πρόβλημα, μόνο μία επισήμανση να κάνω. Δεν έχω ακόμα τουλάχιστον το τιμητικό τίτλο του καθηγητού. Άντε με το καλό. Να ευχηθούμε με το καλό. Να είστε καλά. Θέλω το πρώτο σας σχόλιο, κύριε Φριτζαλά, για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι ήταν αυτό έτσι που σας έκανε εντύπωση, τι πήραμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί ό,τι δώσαμε, δώσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι πήραμε από αυτή την επίσκεψη? Κοιτάξτε, κύριε Κολιέ, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί κάποιος να σταθεί τόσο πολύ σε ένα μεμονωμένο γεγονός όπως είναι μια επίσκεψη, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εν υποκειμένου. Ναι. Θα πρέπει να εξετάσει ένα ζήτημα με βάση κάποιες διαχρονικές αξίες. Mm-hmm. Η Ελλάδα δυστυχώς, όσο είναι εγκλωβισμένη μέσα σε μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία έχει περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γεωστρατηγική της ισχύ και τις προοπτικές της για μια γεωστρατηγική αναβάθμιση, ειδικά σε μια περιοχή η οποία, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, φλέγεται αυτή την περίοδο, θεωρώ ότι δεν μπορεί να λάβει και πολλά. Το μόνο που μπορεί να λάβει, θα έλεγα έτσι κατεφημισμόν, είναι κάποιες συγκεκριμένες προτροπές ή και εντολές για να παίξει και να διατελέσει κάποιους συγκεκριμένους ρόλους. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και το απολύτως κακό. Δηλαδή, το να επιλέγεται η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ένας βασικός σταθεροποιητικός παράγοντας για να εξελιχθούν κάποιοι γεωπολιτικοί, γιατί από ό,τι φαντάζομαι το κυρίαρχο είναι οι γεωπολιτικοί σχεδιασμοί και οι εξοπλισμοί. Αυτό είναι, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, δεν είναι? Πολύ σωστά το αναφέρετε, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε σε όρους ισχύως... Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι αναγκαίο κακό η επιλογή της χώρας για τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, εάν αυτοί συμφέρουν τη χώρα μας? Το αν και κατά πόσον έχει επιλεγεί η Ελλάδα για κάποιους συγκεκριμένους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, μπορούμε να το δούμε ενδεχομένως εδώ και μία δεκαετία, ναι, ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί κάπως έτσι το θέμα. Ναι, ναι. Όμως εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε το εξής, σε όρους ισορροπιών, δυνάμεων και ισχύως, mm-hmm, κατά πόσο η Ελλάδα έχει το στρατηγικό εκτόπισμα για να μπορέσει να διατελέσει αυτό το ρόλο, mm-hmm, και με έναν πιο ανεξάρτητο και αυτόνομο χαρακτήρα. Προφανώς μία πλανητική δύναμη, ναι, και οι πλανητικές δυνάμεις προσδιορίζουν τη στρατηγική τους, πλανητική με βάση δύναμη, κάποιες πιο φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μήπως τις πλανητικές δυνάμεις, ναι, έτσι, προσδιορίζουν τη γεωστρατηγική τους με βάση τα χαρακτηριστικά κάποιων πιο αδύναμων χωρών. Mm-hmm. Τουλάχιστον θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο αξιοπρεπής και μια πιο αυτόνομη πολιτική σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Θεωρώ ότι αυτή η πολιτική και αυτή η αυτονομία και αυτή η δυναμική στην περίπτωση της πατρίδας μας δυστυχώς έχει αρθεί πλήρως. Mm-hmm. Επομένως η Ελλάδα θα καλυφθεί να επιτελέσει έναν τελείως εντεταλμένο ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν σας ακούω καθόλου αισιόδοξο. Εν τούτης, οι εντολές... Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας, είναι θέμα ρεαλισμού. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Η γεωπολιτική έχει ξεκάθαρα εξετάσει πολύ ορθολογικά δεδομένα και τα εξετάζει με βάση και τη στρατηγική της ήπιας ισχύως και της πιο σκληρής ισχύως, έτσι. Έχετε δίκιο. Προκειμένου η πατρίδα μας δεν έχει αυτό το εκτόπισμα. Mm-hmm. Έχετε δίκιο, ήταν ατυχής η έκφρασή μου. Οι εντολές κάτω από ποιο πρίσμα μπορεί να είναι, κύριε Φριτζάλα? Γιατί από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι σχέσεις δηλαδή με την Τουρκία δεν είναι σε καλό επίπεδο. Υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός με την Ρωσία, ο οποίος είναι διακριβής, δεν χρειάζεται δηλαδή να τον αναζητήσεις. Τον βλέπεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στις σφαίρες επιρροής, όπου η κάθε μία από τις δύο υπερδυνάμεις θέλει να εξασφαλίσει για λογαριασμό της. Και κάπου εδώ είναι η Ελλάδα, η οποία στα σχέδιά τους επάνω είναι ένα βασικό πιόνι στο σκάκι. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρθηκα για μια περίοδο τουλάχιστον μιας δεκαετίας, γιατί όλοι οι μεγάλοι αναλυτές είχαν διαβλέψει ότι ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή θα είναι άκρος αποσταθεροποιητικός. Ναι. Επομένως θα έπρεπε κάποια δύναμη της περιοχής να παίξει ένα ρόλο αντίβαρου, mm-hmm, αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε με αυτή την έννοια. Αυτό το αντίβαρο, υπό αυτή την έννοια, θα έπρεπε να έχει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και κάποια πολύ συγκεκριμένη πορεία στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία δεν θα έπρεπε να ξεφύγει από κάποια συγκεκριμένα πλαίσια. Γι' αυτό, όσο και αν μπορεί να ακουστεί απεσιόδοξο, αλλά κατ' εμέ ρεαλιστικό,
η Ελλάδα. Κύριε Φριτζαλά, σας ακούμε. Φαντάζομαι ότι σας ακούμε καλύτερα τώρα. Ναι, ναι. Ελπίζω και εγώ να με ακούτε καλύτερα. Ναι. Ρόλο αντίβαρου λοιπόν η Ελλάδα, έτσι. Ναι, και αυτό έχει προβλεφθεί προφανώς λόγω του αποσταθεροποιητικού χαρακτήρα της τουρκικής πολιτικής. Προφανώς στις στρατηγικές επιλογές των μεγάλων δυνάμεων υπάρχουν όλα αυτά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, έτσι. Ήδη η αποσταθεροποιητική νεοοθωμανική πολιτική δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τις πλανητικές δυνάμεις. Επομένως έπρεπε να υπάρχει ένα αντίβαρο, αλλά αυτό το αντίβαρο να κινείται πάνω σε κάποια πάρα πολύ αυστηρά πλαίσια. Γιατί μην ξεχνάμε, από όρους γεωγραφικούς, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ νευραγικό και κομβικό σημείο της οικουμένης, σε μια περιοχή η οποία θεωρείται ότι είναι μέσα στα πλαίσια και της οπτικής που είχε και ο Μακίντερ και ο Σπάικμαν για την ζώνη αυτή που ονομάζουμε Rimland, το κρυπίδωμα δηλαδή του αμυγούς ευρασιατικού χώρου. Επομένως, ακριβώς λόγω αυτής της τοποθετήσεώς της παίζει και ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτός ο ρόλος όμως, δυστυχώς, εφόσον δεν υπάρχει στο στρατηγικό εκτόπισμα και να εξυπηρετηθεί από την ίδια την ελληνική πολιτεία, προφανώς είναι δυστυχώς εγκλωβισμένο σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, ότι θα είναι μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, τα οποία μάλλον θα δούμε να εξελίσσονται στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, μπορεί η Τουρκία να είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Το κακό είναι ότι αυτές οι κυμάνσεις δεν έρχονται απλά προς την Ελλάδα, αλλά η ίδια η Ελλάδα έρχεται και εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες κρίνονται ολέθριες, και μάλιστα πολιτικές όσον αφορά τη μειονοτική εκπαίδευση. Θέλω το σχόλιο σας. Ουσιαστικά εδώ εξειδικεύουμε την προηγούμενη ανάλυση, γιατί εδώ μπαίνουμε ξεκάθαρα σε ζητήματα ήπιας ισχύως. Η ήπια ισχύ δεν χρειάζεται τεθωρακισμένα ή στατεύματα για να επιτεθεί σε μια χώρα. Έτσι, στην ήπια ισχύ χρησιμοποιούνται τακτικές οι οποίες επικαλούνται τη διπλωματία, την οικονομία και κυρίως την πολιτιστική διπλωματία και εκπαιδευτικές πολιτικές. Ναι. Εδώ ξεκάθαρα, δυστυχώς, για να το πω πολύ απλά και κοινά, βγάζουμε ήδη τα μάτια μας και δημιουργούμε μια κατάσταση δεδομένη και νομοτελειακή, έτσι ώστε η Τουρκία, παρότι έχει αυτόν τον αποσταθεροποιητικό χαρακτήρα για τις υπόλοιπες πλανητικές δυνάμεις, εδώ να εξυπηρετεί κάποια πολύ μα πάρα πολύ συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία έχουν να κάνουν με την αλλίωση των Βαλκανικών συνόρων. Γιατί όλο αυτό το πλαίσιο της μειονοτικής εκπαίδευσης, έτσι όπως από εδώ και πέρα θα κινηθεί, έχει εντάσσεται σε αυτό το ακριβώς το σχεδιασμό. Όταν δηλαδή έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με μια de facto προσπάθεια, μάλλον όχι de facto υπάρχει ήδη, μια de jure, μια νομιμοποιημένη δηλαδή κατάσταση όσον αφορά την ορολογία εθνικής μειονότητας πλέον, γιατί αυτό πρόκειται να γίνει με όλα αυτά τα οποία μεθοδεύονται, ουσιαστικά εδώ θα αλλοιωθούν πάρα πολλές καταστάσεις στο θέμα της τουρκικής μειονότητας. Δηλαδή λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο, εμέσως πλην σαφώς, η Ελλάδα με την πρακτική, τη λογική και την εφαρμογή της, αντί όπως ορίζεται από τη συνθήκη της Λοζάνης περί θρησκευτικής μειονότητας, η Ελλάδα μόνη της βγάζει στα μάτια της και πάει εμέσως πλην σαφώς να αναγνωρίσει εθνική μειονότητα. Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο προηγουμένως τεκμηριώνω την άποψή μου ότι μιλάμε για συγκεκριμένες, μα πάρα πολύ συγκεκριμένες πολιτικές σε πάρα πολύ αυστηρά πλαίσια. Ουσιαστικά εδώ, ναι, έχουμε μία καταστρατήγηση της συνθήκης της Λοζάνης, η οποία, ας μην λησμονούμε, είχε γίνει ακριβώς και επί της επταετίας της δικτατορίας του 1968 συγκεκριμένα με το μορφωτικό πρωτόκολλο, έτσι, το Διμερές, το οποίο αναγνώρισε στα μειονοτικά δημόσια σχολεία την τουρκική ως μητρική γλώσσα των μαθητών. Εδώ, εν προκειμένου, επειδή η μειονοτική εκπαίδευση δεν συμπεριελάμβανε τα νηπιαγωγεία, τώρα ουσιαστικά πάμε να εντάξουμε εμέσως την εκπαίδευση των νηπίων παιδιών της μειονότητας μέσα στη μειονοτική εκπαίδευση. Κάτι το οποίο ουσιαστικά θα είναι ολέθριο, γιατί μιλάμε για άμεση τουρκοποίηση των παιδιών από την πιο τρυφερή ηλικία. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, έτσι. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται προφανώς. Εκτός αυτού, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, υπάρχουν και αποφάσεις από τις διδασκαλικές ενώσεις της περιοχής όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, που εστιάσουμε και στο παιδαγωγικό κομμάτι, έτσι. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ακριβώς ποιες είναι οι προεκτάσεις του πιλωτικού προγράμματος που έπεται να εφαρμοστεί. Δήθεν αλλά ξεκινούσε ως πιλωτικό πρόγραμμα, δήθεν, αλλά εδώ βλέπουμε ότι παγιώνεται ως πολιτική. Ως πολιτική εφαρμογής δηλαδή.
Αυτές είναι οι τακτικές ακριβώς της ήπιας ισχύως για τις οποίες σας ομιλούσα προηγουμένως. Πάντοτε κάτι εισάγεται αρχικά και όταν οριμάζουν οι συνθήκες χρονικά έρχεται ως κάτι πιο υποχρεωτικό. Δηλαδή, εδώ πλέον... ακριβώς επειδή... Ναι, ναι. Ναι, επειδή υπήρξαν αντιδράσεις και πάρα πολύ σωστές αντιδράσεις, ναι. Όχι όσον αφορά τόσο τα διζεδήματα εθνικής πολιτικής, ναι. Όσον αφορά κάτι πάρα πολύ απλό, την παιδαγωγική προσέγγιση. Πώς θα μπορέσει κάποιος άνθρωπος να είναι συνοδοιπόρος με έναν άλλον εκπαιδευτικό σε μία τάξη, mm-hmm. Κάτι το οποίο ουσιαστικά καταργεί την άμεση σχέση δασκάλου-μαθητή. Και με ποια κριτήρια θα επιλέγεται αυτός ο τουρκόφωνος ο οποίος θα συνδράμει σε αυτή την παιδαγωγική διαδικασία. Πώς θα μπορούσαμε, με ποια είναι τα κριτήρια αυτά τα οποία θα επιλεγούν. Εδώ ουσιαστικά βλέπουμε ένα άγχος από την κυβέρνηση να προσπαθήσει να επιβάλλει ένα νομικό πλαίσιο, ναι. Το οποίο δεν σας κρύβω ότι έρχεται να προσθεθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία με τον νόμο Κοντονή, ο οποίος ψηφίστηκε την προηγούμενη Τρίτη. Ναι, ναι. Αν θα θέλατε, θα μπορούσαμε να το θίξουμε και αυτό το θέμα. Το άγχος ποιο είναι της κυβέρνησης, η άμεση τουρκοποίηση των μαθητών. Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς αυτό. Είναι η άμεση εφαρμογή κάποιων σχεδιασμών οι οποίες εντάσσονται στα ψηλά γράμματα της μνημονιακής πολιτικής την οποία δυστυχώς εφαρμόζουμε. Η οποία επαναλαμβάνω ότι έχει να κάνει ξεκάθαρα και εδώ όλα αυτά συνδυάζονται με συγκεκριμένες πολιτικές γεωπολιτικής φύσεως και κυρίως ήπιας ισχύως. Μάλιστα. Αυτό που κρατάμε από την κουβέντα είναι ότι βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας με αυτή την ολέθρια μειονοτική εκπαίδευση που εφαρμόζουμε στη Θράκη. Ας μην τη δούμε όμως ως κάτι ξεχωριστό. Θα ήθελα να σας τονίσω και να σας το πω ενδεχομένως και για πρώτη φορά δημοσίως, ναι. Ότι ο νόμος Κοντονή, ο οποίος ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Ουσιαστικά είχε επανέλθει το περιεχόμενο του πριν μία πενταετία, αν θυμάστε. Ναι, ναι. Με την προσπάθεια του κυρίου Ρουπακιώτη να περάσει μία αντίστοιχη τροπολογία. Τότε υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από την πλευρά των κομμάτων της δεξιάς κατά κύριο λόγο και καταψηφίστηκε αυτή η τροπολογία. Ναι. Θέλω όμως εδώ να εστιάσετε στο εξής. Αυτή η τροπολογία ουσιαστικά εισήλθε για δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβριο του 2012. 5 μέρες πριν εισαχθεί για δημόσια διαβούλευση είχε ολοκληρωθεί μία μελέτη, μία επιτόπια ουσιαστικά παρουσία των επιτελών μιας ΜΚΟ Ευρωπαϊκής στη Θράκη, mm-hmm. της Human Rights Without Frontiers. Mm-hmm. Αυτή η ομάδα ουσιαστικά ανθρώπων εξέδωσε αυτή την έκθεση στην οποία μιλούσε για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μειονότητας. Mm-hmm. Θα ήθελα εδώ να εστιάσω στο εξής. Ένα από τα ζητήματα στα οποία είχαν ουσιαστικά επισημάνει και είχαν καλέσει την ελληνική κυβέρνηση να κάνει αλλαγές όσον αφορά αυτή την κατεύθυνση, είναι η αλλαγή και τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Εδώ βλέπω μια τρομακτική σύμπτωση, γιατί 5 μέρες ακριβώς μετά το πέρας της επισκέψεως, εισήχθη για δημόσια διαβούλευση ακριβώς αυτή η απέτηση της συγκεκριμένης έκθεσης. Εδώ μιλάμε ότι είχαμε να κάνουμε ξεκάθαρα με κάποιες πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με την, και σχετίζονται με την πολιτική του Γενικού Προξενείου της Κομωτινής στην περιοχή, mm-hmm. γιατί όλα αυτά γίνονται με τη δική του συνένεση προφανώς. Και δεν είναι μόνο εδώ, δεν σταματάνε μόνο εδώ. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν επισημάνει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές τόσο ναι. στο κομμάτι της εκπαίδευσης, ναι. τόσο στο κομμάτι της ελευθερίας του τύπου, της mm-hmm. μειονότητας, όσο mm-hmm. και στο κομμάτι της θρησκευτικής ελευθερίας. Τι κερδίζει η Ελλάδα από όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ορίστε, δηλαδή αυτή τη στιγμή που διαγυμνού οφθαλμού διαπιστώνεται ότι αυτά δεν είναι απλά λάθη, είναι ολέθριες κινήσεις που θα μας στοιχήσουν ίσως μελλοντικά, τι κερδίζουμε εμείς δηλαδή από όλη αυτή την ιστορία, για να καταλάβουμε τώρα. Δυστυχώς κύριε Κολλή, δεν κερδίζουμε τίποτα. Όσο δεν προσπαθούμε προνοητικά να επιλύσουμε τη ρίζα του όλου προβλήματος και προσπαθούμε μόνο με εντυπώσεις και με μια προσπάθεια να καταπραίνουμε τα συμπτώματα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Η Ελλάδα εδώ θα έπρεπε να έχει πολύ εξειδικευμένες διπλωματικές υπηρεσίες, οι οποίες να αποτρέπουν την οποιαδήποτε δράση των εγκαθέτων της Άγκυρας στην περιοχή σε συνεργασία με αυτές τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ. Εφόσον λοιπόν δεν υπήρξε αυτή η προνοητική δράση, τώρα πρέπει να υποστούμε και αυτές τις εκθέσεις και τις εκθέσεις μίσους οι οποίες κάθε χρόνο κατατίθονται από τον ΟΑΣΕ σε συνεργασία αγαστή με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Τράκης στην Ευρώπη. Μιλάμε για ξεκάθαρη παραβίαση κάθε συνταγματικής νομιμότητας. Οι άνθρωποι αυτοί μας εκθέτουν παγκοσμίως. Επομένως, όταν καλούμαστε να εφαρμόσουμε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, καλούμαστε ουσιαστικά να τις εφαρμόσουμε ενοχικά. Μας τις επιβάλλουν ακριβώς. Ναι, ακριβώς επειδή δημιουργείται ένα πλαίσιο παγκοσμίως
στο οποίο φαίνεται ότι η Ελλάδα καταπατά τα συμφέροντα και τα δικαιώματα όχι απλά της θρησκευτικής αλλά της εθνικής τουρκικής μειονότητας της Θράκης αυτή τη στιγμή. Γιατί έτσι έχει περάσει σε όλο τον πλανήτη. Και σε όλα τα διεθνή φόρα τα οποία σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δυστυχώς. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι, κύριε Φιτζαλά, θα πούμε πάρα πολύ σύντομα, θα έχουμε εξελίξει όλα αυτά τα ζητήματα και θα μας επιτρέπετε μία... να σας ενοχλούμε. Έτσι. Φυσικά είναι μεγάλη μου χαρά, μία πρόβλεψη μόνο θα διακινδυνεύσω. Παρακαλώ. Ότι έπεται να δούμε πολύ συνταρακτικά γεγονότα και νόμους του κράτους που να σχετίζονται τόσο, εφόσον πέρασε ήδη το ζήτημα με την ελευθερία του συνεταιρίζεστε το οποίο το επέβαλαν, ναι, όσο και να αντιδρούν οι άνθρωποι του προξενείου και της Άγκυρας στην περιοχή, να ξέρετε ότι οι αντιδράσεις αυτές έχουν άλλου είδους σκοπιμότητες, ναι, να εξυπηρετήσουν, τις οποίες θα τις δούμε στην πορεία. Ναι. Εδώ λοιπόν θα έχουμε να κάνουμε και το κομμάτι το μειονοτικό το οποίο πάει να κλείσει. Και σίγουρα έπεται ζήτημα και θρησκευτικών ελευθεριών και δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει με το καθεστώς των μουφτίδων εδώ το οποίο το διεκδικούν, ναι, και στο κομμάτι αργότερα της ελευθερίας του τύπου, όπου και εδώ θα δούμε πάρα πολλά. Να δούμε λοιπόν τι προτίθεται η κυβέρνηση να ψηφίσει και με βάση κατόπιν ποιο προτροπών. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας καταθέσατε σήμερα εδώ. Ήτανε ένας κόδωνας που χτύπησε πάρα πολύ δυνατά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φριτζέλα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, κύριε Κολλή. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο όμως να αντιπαρέλθουμε αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να τον βρούμε μπροστά μας. Το ευχόμαστε. Να είστε γερός. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και εσείς να είστε καλά.